είδαμε σήμερα υπήρξε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο στην Τρίπολη, μικρής διάρκειας αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Είδαμε ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα σε αρκετούς δρόμους. Τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή? Ναι, όπως το λέτε, έγινε ένα φαινόμενο εξαιρετικά ακραίο. Υπήρξαν κάποια υπόγεια που έχουν πλημμυρίσει. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα. Ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία, ό,τι μηχανήματα έχει, δηλαδή τα συνεργεία για να καθαρίσουν κάποια φρεάτια ή ΔΕΙΑΤ με το αποφρακτικό μηχάνημα. Όλοι οι άνθρωποι του Δήμου, της πολιτικής προστασίας, είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που το φαινόμενο έχει υφεθεί, είναι στους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπήρξε από φύλλα ή από σκουπίδια που μετακινήθηκαν και πήγαν πάνω στις σχάρες των φρεατίων και δεν μπορούσαν να τραβήξουν το νερό. Ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και 15-20 μέρες η ΔΕΙΑΤ και καθαρίζει συστηματικά φρεάτια, αλλά δεν ήταν το πρόβλημα ότι δεν ήταν καθαρισμένα τα φρεάτια, είναι ότι μεταφέρθηκαν σκουπίδια, φύλλα που είναι, αρχίζουν και πέφτουν φύλλα και έφραξαν τα φρεάτια από πάνω και δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί, τα νερά τραβιούνται. Θα δούμε τι ζημιές έχουν γίνει πιθανώς σε κάποια υπόγεια κάποιων συμπολιτών μας. Θα καταγραφούν βέβαια οι ζημιές για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος είναι να συνεργαστούμε, και αυτό κάνουμε με την πυροσβεστική και με την πολιτική προστασία της περιφέρειας. Τα δικά μας μέσα που έχουμε είναι στον δρόμο, οι δικοί άνθρωποι μας είναι στον δρόμο και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα.